Χαιρετώ παιδές, το τελευταίο καιρό λόγω δουλειάς και οικογενειακών θεμάτων δεν μπορούσα να ανεβάσω νέο walkthrough για το παιχνίδι. Όμως μου ήρθε η ιδέα από το πουθενά να φτιάξω ένα σύντομο speedrun challenge για την αρχή του παιχνιδιού, για να ασχολούμαι όποτε μπορούσα να ξεκλέψω λίγο χρόνο. Εννοείται ότι δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για να δοκιμάσω όλο το παιχνίδι σε speedrun, κάτι τέτοιο θα απαιτούσε να απαιτηθώ από τη δουλειά μου. Αλλά το συγκεκριμένο run που σκέφτηκα είναι απλό και σύντομο και αφορά το πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού. Οι κανόνες είναι απλοί. Σκότωσε τα πρώτα 4 boss του παιχνιδιού στον καλύτερο δυνατό in-game χρόνο. Δηλαδή μετράει η ώρα που λέει δίπλα από το save file σου όταν πας στο load game. Τα loading screens δεν τα μετράει το παιχνίδι σε αυτόν τον χρόνο. Όμως αυτό θα το κάνεις χωρίς να κάνεις κανένα level up στο χαρακτήρα σου. Μένεις με το αρχικό level που ξεκινάς το παιχνίδι. Δεν πρέπει να κάνεις upgrade τα όπλα σου στο Hunter's Dream ούτε να βάλεις πετράδια πάνω τους. Δεν αγοράζεις τίποτα από τους messengers ούτε με blood echoes. Ούτε με τα insights. Χρησιμοποιείς μόνο τα items που βρίσκεις κάτω στον κόσμο του παιχνιδιού. Molotovs, blood vials κτλ. Δεν θα φοράς κανένας είδους armor. Θα είσαι γυμνός με τη σκελέα, δηλαδή μόνο με το σόβρακο. Τα βγάζεις όλα πριν συναντήσεις τον πρώτο λύκο μέσα στην κλινική. Αυτό δεν σου δίνει κανένα πλεονέκτημα στο Bloodborne, σε σχέση π.χ. με το Dark Souls που σε επιτρέπει να κάνεις γρηγορότερα και μεγαλύτερη απόσταση rolls αν δεν φοράς τίποτα. Εδώ χάνεις εκτός από το defense σου και όλα τα resistance σου. Π.χ. το poison που σημαίνει πως ένα φτέρνισμα από τον Bloodstarved Beast σε δηλητηριάζει απευθείας. Αλλά το χειρότερο για το run είναι πως μη φορώντας ρούχα θα έχουμε μειωμένο το Beasthood stat, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για το damage που θα κάνουμε όταν θα χρησιμοποιούμε τα Beast Blood Pellets. Επιπλέον δεν χρησιμοποιείς κανένας είδους glitch, όπως είναι κάποιο area skip ή bug του παιχνιδιού. Πλογείσαι φυσιολογικά στα κανονικά μονοπάτια του χάρτη. Και τέλος, θα πρέπει να είναι ένα μονοκόμματο run χωρίς να πεθάνεις ούτε μία φορά και χωρίς να κάνεις quit outs μέχρι το τέλος του. Αυτά, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι άλλο. Είναι πολύ διασκεδαστικό και χρονικά βατό το run, καθώς χρειάζεται κάνα 15 λεπτό μέχρι να ολοκληρωθεί, ενώ ότι μπορείς να το κάνεις και πιο κάτω. Στην αρχή σκέφτηκα να σκοτώσω μόνο τα 3 boss, αλλά όταν σκότωσα την Αμίλια, εκείνη τη στιγμή αποφάσισα να πάω να σκοτώσω και το Cleric Beast, να μην το αφήσω και αυτό παραπονεμένο. Βέβαια, το σκότωνα στην αρχή και μετά πήγαινα στον Gascoigne, ίσως να έκανα καλύτερο χρόνο, αλλά δεν βαριέσαι, θα σκάσουμε κιόλας. Επίσης, κάθε προσπάθεια είναι διαφορετική από την προηγούμενη, καθώς οι εχθροί έχουν μεγάλη ποικιλία στο moveset τους και δεν ξέρεις πάντα τι κίνηση θα κάνουν. Δεν βαριέσαι δηλαδή κάθε try που κάνεις. Εγώ στο δικό μου run έκανα αρκετά λάθη, missteps, λάθος rolls, αδέσποτα hits, πήρα παραπανίσια items από κάτω που δεν χρειάστηκαν όλα, αλλά το απόλαυσα και θα ρίνω τον οποιοδήποτε γουστάρει το συγκεκριμένο game να δοκιμάσει ένα τέτοιο run για την πλάκα και μόνο. Προσθέτει ένα νέο επίπεδο πρόκλησης στο εκπληκτικό gameplay του Bloodborne και φρεσκάρει την οπτική σου δίνοντας ένα νέο ενδιαφέρον σε ένα παιχνίδι που έχεις ήδη παίξει. Για προφανείς λόγους, τον χαρακτήρα τον ονόμασα το γυμνό αγόρι. Τέλος πάντων, σας αφήνω να δείτε το run και όποιος θέλει να το δοκιμάσει, ας ποστάρει link με βίντεο στα comments. Να είστε καλά.
Why not call? Take this. You are a devil, which is why I must stop you.